Αν νομίζεις ότι η αρθογραφία, η δημιουργία περιεχομένου δεν μπορεί να σου φέρει έμεσες και άμεσες πωλήσεις, τότε πλανάσαι ικτρά. Μέσα από την αρθογραφία, πέρα από το περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτικού περιεχομένου είτε οτιδήποτε άλλο θέλεις να δημιουργήσεις, πρέπει από εκεί, ακόμα και από εκεί, να εκμεύσεις την επικοινωνία, ακόμα και αν είναι ένα newsletter, μπορεί να είναι μια φόρμα, να συμπληρώσει μια φόρμα, να δει κάποια κριτική, να δει κάποια testimonials, το οτιδήποτε θέλεις να τον οδηγήσεις. Για παράδειγμα, αν πουλάς ένα προϊόν ηλεκτρονικό, μπορεί να πουλάς tablet. Μέσα από έναν οδηγό, τον οποίο ενημερώνεις έναν πελάτη σου, υποψήφιο πελάτη σου, οδηγός αγοράς tablet σύμφωνα με τις ανάγκες σου, το οποίο αυτό μπορείς να τον προμοτάρεις και μέσα από τα social media, μέσα από αυτόν τον οδηγό, ο οποίος δεν είναι άμεση πώληση, μέσα σε αυτόν τον οδηγό μπορείς να συμπεριλάβεις τα προϊόντα σου, να συμπεριλάβεις κριτικές πελατών και πράγματα, call to action επιλογές, για να τον οδηγήσεις να κάνει την πολυπόθητη που θέλεις πώληση. Άρα λοιπόν, όταν δημιουργούμε περιεχόμενο, δεν το κάνουμε μόνο για να γεμίζουμε ένα site και μέσα από αυτό το site να έχουμε καλύτερο SEO, το οποίο το εννοείται το θέλουμε, απλά να έχουμε κατατάξεις και να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Πρέπει ακόμα και από το άρθρο να ασχολείται ένας επαγγελματίας για να μπορεί να δει με ποιο τρόπο θα πάρει κάτι από αυτό το άρθρο, ακόμα και αν είναι κάτι πολύ μικρό. Έτσι λοιπόν χτίζεις ένα site το οποίο με τα χρόνια γίνεται ένα πανίσχυρο εργαλείο, μέσα από τα οποία είναι ένα υπερόπλο το οποίο μπορείς να αποκτάς πελατολόγιο και να έχεις πωλήσεις σε εβδομαδιαία βάση.